Για τον Καφού κινείται ο Κλέιτον και από δεξιά ο Ντικουμάνα αποδέχτης της μεταβίβασης του Πορτογάλου. Ο Ντικουμάνα στο ύψος της περιοχής πέρασε η πάσα του. Το πλασέ γκολ 1-0. Ο Ντούρο ανοίγει το σκορ στο γασιπί χαλασμός κόσμου, φίλες και φίλοι συντροφητές. Ομόνια 1, ΑΕΚ 0. Στο 10ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ και βάζει γερές, γερότατες βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο 10ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Κλώτια Ντούρο τον Αλβανό. Βγήκε παράλληλη πάσα από τα δεξιά. Έγινε λάθος υπολογισμός από την άμυνα της ΑΕΚ και με ψύχρεμο υποδειγματικό πλασέ ο Ντούρο ανοίγει το σκορ στο γασιπί. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Ο Ντικουμάρα στην παράλληλη πάσα και το πλασέ από τη γωνία σχεδόν της περιοχής. Ο Ντούρο άφησε έξυπνα ο Κλέιτον μπροστά από τον Πασινά, έγινε το λάθος, η κακή εκτίμηση από τον Έλληνα διεθνή και το εκπληκτικό πλασέ του Ντούρο στη γωνία του Σάχα 1-0. Τελείριο ενθουσιασμού, ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γασιπί αλλά και στον πάγκο. Ρίκο Ιωάννου, έγινε χαλασμός εκεί έτσι. Χαλασμός Γρηγόρη, πραγματικά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό δέχτηκαν τον γκολ. Είναι αυτό που στέρισε το δοκάρι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου εκεί στην... Του Σλόγκα το δοκάρι, ναι. Του Σλόγκα το δοκάρι. Ήταν εκείνο που όλοι παραμιλούσαν ότι αν γινόταν αυτό το γκολ σίγουρα θα ήταν διαφορετικά. Να που έρχεται με τον Κλέιτον και βγαίνει αληθινός ακόμη μια φορά ο κύριος Στούτιτς. Καφού, θα σε διακόψω Ρίκο, υπάρχει φάουλ. Πρέπει να έχουμε και κάρτα. Το χρώμα αυτής κίτρινο. Στο Μαϊστόροβιτς. Και αυτό πολύ καλό. Στο 12ο λεπτό κιτρινίζεται ο Σουηδός. Με τον καλύτερο τρόπο αρχίζει το παιχνίδι στο γασιπί για την Ομόνια. Εδώ ο Καφού που τρυπώνει εκεί μεταξύ του Κυριάκου και του Μαϊστόροβιτς. Ο δεύτερος που κάνει το φάουλ και κιτρινίζεται. Από τον Γερμανό διαιτητή. Θα δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Ο Ντούρο αυτή τη φορά καλοχτυπημένο στο δοκάρι. Άτυχος ο Αλβανός, μπορούσε να γίνει ήρωας του αγώνα.